βουλευτές. Θα ήθελα να επικεντρωθώ στα ζητήματα που προκύπτουν από τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου για το φάρμακο και τα φαρμακεία. Επειδή ο χρόνος είναι περιορισμένος, θα αναφερθώ μόνο σε αυτό το θέμα. Το πρώτο ζήτημα αφορά στην κατάργηση όλων των χωροταξικών διατάξεων που ρυθμίζουν την κατανομή των φαρμακείων στην ελληνική επικράτεια. Το ισχύον χωροταξικό κριτήριο, η τήρηση δηλαδή των ελάχιστων αποστάσεων μεταξύ φαρμακείων, έχει ως αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να έχουμε στην Ελλάδα την καλύτερη κατανομή και διασπορά φαρμακείων στην Ευρώπη. Γεγονός που διασφαλίζει στον ασθενή την πρόσβαση στο φάρμακο, ακόμα και στο πιο απομακρυσμένο οικισμό της χώρας. Η κατάργηση των χωροταξικών κριτηρίων, η απελευθέρωση της μεταφοράς φαρμακείων από μια πόλη ή χωριό σε άλλο, αλλά και η μείωση της προβλεπόμενης απόστασης από νοσοκομεία, θα οδηγήσει σε ανισόβαρη κατανομή των φαρμακείων με υπερσυγκέντρωση γύρω από τα νοσοκομεία, αλλά και στα μεγάλα αστικά κέντρα, εις βάρος των μικρότερων αλλά και των απομακρυσμένων οικισμών. Αυτό επιβεβαιώνεται άλλωστε και από τα διεθνή στοιχεία που δείχνουν ότι σε χώρες με ρυθμίσεις κατανομής παρατηρείται ομοιογενής κατανομή και καλύτερη πρόσβαση στο φάρμακο. Από ό,τι σε χώρες με απελευθερωμένη αγορά, όπου παρατηρείται συσσόρευση στα αστικά κέντρα, ενώ άλλες περιοχές παραμένουν ακάλυπτες. Η πλήρης απελευθέρωση του ωραρίου θα καταφέρει επίσης ένα σημαντικό πλήγμα στη δημόσια υγεία, καθώς στερεί ουσιαστικά τη δυνατότητα ελέγχου και καθορισμού των εφημεριών από τους φαρμακευτικούς συλλόγους, τους δήμους και τις περιφέρειες. Κάθε φαρμακείο θα μπορεί να ανοίγει, αλλά και κυρίως να κλείνει χωρίς περιορισμό, αλλά και χωρίς υποχρέωση προηγούμενης ειδοποίησης, ακόμα και αν πρόκειται για το μοναδικό φαρμακείο στην περιοχή, δυσχεραίνοντας την πρόσβαση των ασθενών στο φάρμακο. Επιπλέον, καταργείται η υποχρεωτική αναλογία ενός πτυχίου φαρμακοποιού για κάθε τρεις βοηθούς. Έτσι, ουσιαστικά μειώνεται η πρόσβαση του ασθενή στην επιστημονική συμβουλή του φαρμακοποιού, αφού θα εξυπηρετείται πλέον κατά κύριο λόγο από βοηθούς και όχι από επιστήμονα φαρμακοποιό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της διεθνούς εμπειρίας η Σουηδία, όπου μετά την απελευθέρωση παρατηρείται και μείωση της ικανοποίησης των ασθενών ως προς τις παρεχόμενες συμβουλές που λαμβάνουν από τα φαρμακεία. Αντίθετα, στην Ισπανία, με ισχυρό ρυθμιστικό πλαίσιο, δίνεται έμφαση στο επιστημονικό χαρακτήρα, με αποτέλεσμα να μειώνεται η άσκοπη υπερκατανάλωση φαρμάκων. Είναι σημαντικό να τονιστεί εδώ ότι τα μη συναγωγούμενα φάρμακα εξακολουθούν να είναι φάρμακα με σοβαρές παρανέργειες σε περιπτώσεις λανθασμένης χορήγησης. Ουσίες όπως η εφεδρίνη, η ιπουπροφένη, η λοπαραμαϊδή, ακόμα και η παρακετοαμόλη που περιέχονται σε μη σύφα, έχουν σοβαρές αντεδείξεις και παρανέργειες και εξ τούτου πρέπει να χορηγούνται από πτυχίο φαρμακοποιό. Η κυβέρνηση μέσω από το νομοσχέδιο αυτό αντιμετωπίζει με ελαφρότητα τα μη σύφα ως γενικά εμπορεύματα, παραβλέποντας τις πιθανές συνέπειες για τη δημόσια υγεία. Αντιμετωπίζεται δηλαδή το φάρμακο όχι ως κοινωνικό αγαθό, αλλά ως κοινό εμπόρευμα, που θα πωλείται πλέον με κριτήριο την κερδοφορία και όχι τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Και αυτό, κύριε Υπουργέ, σας είναι ανάπτυξη. Ο ασθενής αντιμετωπίζεται πλέον ως καταναλωτής, με πρώτη προτεραιότητα την υφαρμαγή όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του συναντήματός του, προς όφελος των μεγάλων επιχειρήσεων, σούπερ μάρκετ, των αλυσίδων φαρμακείων, αλλά ενδεχομένως και πολυεθνικών φαρμακευτικών που θα εισάγουν στο κλάδο. Απελευθερώνεται επίσης τη μονογιακή πολιτική με κατάργηση του ποσοστού κέρδους για φαρμακοποθήκες και φαρμακεία, ενώ ταυτόχρονα απογορεύονται οι αυξήσεις τιμών έως το 2017. Οι ρυθμίσεις αυτές, ενώ θεωρητικά θα λειτουργήσουν υπέρ της ενίσχυσης του ανταγωνισμού, μειώνοντας τις τιμές εντούτοις, υποδηλώνονται ότι από το 2017 οι θυμές θα αυξηθούν, αφού δηλαδή εξοδοτούν οι μικρομεσαίοι φαρμακοποιοί από τις μεγάλες αλυσίδες. Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Η μονοπωλιακή θέση στην αγορά των επιχειρήσεων αυτών θα επιτρέπει την καταβούληση αύξηση των τιμών. Προς επιβεβαίωση, οι τιμές των μη σύφα στις απελευθερωμένες αγορές είναι κατά πολύ υψηλότερες από ό,τι στην Ελλάδα. Παράδειγμα, 20 χάπια παρακεταμόλης κοστίζουν 2,5 ευρώ κατά μέσο όρο στην Αγγλία και Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ μόνο 75 λεπτά στην Ελλάδα. Η φαρμακευτική περίθαψη αποτελεί δικαίωμα για τους πολίτες και υποχρέωση του κράτους και πρέπει να παρέχεται σε όλους ανεξαρτήτως τόπου διαμονής και οικονομικής δυνατότητας. Το φαρμακείο αποτελεί βασικό πυλώνα της πρωτοβάθμιας προτείνδας υγείας και θα πρέπει να λειτουργεί στα βάση κανόνων που θα ορίζονται από την πολιτεία και θα διασφαλίζονται από τους φαρμακευτικούς συλλόγους. Η χωροταξική και επιστημονική κατανομή θα πρέπει να γίνεται με τρόπο που να διασφαλίζει την πρόσβαση όλων των ασθενών στο φαρμακείο, ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας.
Ο χώρος του φαρμακείου δεν μπορεί να λειτουργεί με κριτήρια ελεύθερης αγοράς, γιατί το φάρμακο δεν είναι εμπόρευμα και η επιλογή του ασθενή, αλλά ανάγκη. Τα μίσιφα θα πρέπει να παραμένουν διατηρημένα, ενώ θα πρέπει να πουλούνται αποκλειστικά στα φαρμακεία με τη συμβολή του φαρμακοποιού. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Τέλος, επιδιώκουμε ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης και στον χώρο του φαρμάκου με στήριξη και προώθηση συνεταιριστικών και συνεργατικών σχημάτων και όχι με τη μονοπωλιακή συγκέντρωση σε λίγες μεγάλες αλυσίδες. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε.